Τουρκική στρατιωτική άσκηση με την ονομασία Εχμή του Δόρατο, με τη συμμετοχή των τουρκοκυπριακών δυνάμεων και των Τούρκων, η ειρηνευτική δύναμη πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα με σαφή επιθετικό δόγμα κατά του ελεύθερου τμήματο του νησιού και τη εθνική φρουρά. Την άσκηση Εχμή του Δόρατο πραγματοποίησαν οι τουρκοκυπριακέ δυνάμει και η διοίκηση τη πρώτη μοίρα πυροβολικού του αντίστοιχου συντάγματο πυροβολικού. Τα σενάρια που εκτελέστηκαν αφορούσαν εκτόξευση βλημάτων όλμου, πολυβόλων, ενώ είχαμε την παρουσία για πρώτη φορά των αυτοκινούμενων τουρκικών πυροβόλων Φίρτινα. Μετά την παρουσία τουρκική επιλαρχίας αρμάτων μάχη πάρτι στην Κύπρο, έχουμε λόγω τη χθεσινή άσκηση την επιβεβαίωση παρουσία τουρκικού αυτοκινούμενου πυροβολικού με τα ισχυρά πυροβόλα Φίρτινα. Το τουρκικής κατασκευής τη 155 Φίρτινα διαθέτει πυροβόλο διαμετρήματος 155 mm και είναι σε υπηρεσία στον τουρκικό στρατό σε ικανοποιητικό αριθμό. Συνολικά ο τουρκικός στρατός διαθέτει 281 πυροβόλα και στην Κύπρο εκτιμάται μετακίνηση τουλάχιστον 77 πυροβόλων αυτού του τύπου. Με πρόσχημα ασκήσει, η Τουρκία μετακινεί εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα βαρύ πολεμικό υλικό στην Κύπρο, διότι έχει φυσικά στόχο την αποκαλούμενη νεκρή ζώνη, όπω έχουν δείξει όλε οι κινήσει των τουρκικών δυνάμεων. Οι νεο Τουρκοί τουρκι με ηγέτη των Ερντογάν έχουν βάλει καταρχήν στο στόχαστρό του την νεκρή ζώνη στην Κύπρο και ετοιμάζουν πιθανέ επιχειρήσει τύπου στροβιλίων μόλι μπορέσουν και εκδιώξουν, αν ποτέ το πετύχουν, τι δυνάμει του Ε. Υπενθυμίζουμε ότι σε άκρω ανησυχητικέ δηλώσει είχε προβεί ο Χουλουσία Καρ, ο οποίο πέρα από την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο βάζει στο παιχνίδι και την Κύπρο. Υπενθυμίζουμε ότι στην Σπάρτη τη Μικρά Ασία βρίσκεται το κέντρο εκπαίδευση των Τούρκων Κομμάτων, στο οποίο πραγματοποιείται ειδική εκπαίδευση από Τούρκου εκπαιδευτέ σε κομμάτων των τουρκόφωνων χωρών μεταξύ αυτών και των Τουρκοκυπρίων. Οι καταδρομέ των τουρκόφωνων κρατών έχουν συγκεντρωθεί στην πόλη Σπάρτη. Στρατιωτικοί από την Τουρκία, τα κατεχόμενα, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν και την Κυριζία εκπαιδεύονται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού μαθήματο αντιτρομοκρατικών και αστικών επιχειρήσεων, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και καμία άσκηση δεν αφορά κάτι συνηθισμένο, ειδικά σε ό,τι αφορά τον τουρκικό στρατό που πατρονάρει όχι μόνο του τουρκοκύπριου, αλλά και πολλέ τουρκόφωνε χώρε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.